με ένα ομόφωνο ψήφισμα και κάποιες τοποθετήσεις Δημοτικών Συμβούλων, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καβάλας έδειξε τη συμπαράστασή του προς τους εργαζόμενους στο Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων και ΘΕΑΤΑ άτομα που συμμετέχουν στο πρόγραμμα απεξάρτησης και στις οικογένειές τους, μετά τη φήμη που κυκλοφόρησε για τη συγχώνευση του ΚΕΘΕΑ με τον Οργανισμό Κατά Πολέμησης Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ. Νωρίτερα, μέλη του ΚΕΘΕΑ Κιβωτός είχαν βρεθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του ΚΕΘΕΑ, τις θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν να χαθούν, αλλά κυρίως τους δεκάδες ωφελούμενους των στεγνών προγραμμάτων του ΚΕΘΕΑ, που αποδεδειγμένα έχει καταφέρει να σώσει πολλά παιδιά από τον εφιάλτη των ναρκωτικών. Πάντα είστε δίπλα μας. Σήμερα που ακούγονται διάφορες φήμες, στις οποίες φοβόμαστε ότι θα υλοποιήσει η κυβέρνηση, ήρθαμε να σας ενημερώσουμε και να μας στηρίξετε και πάλι. Είμαστε ο Σύλλογος της Οικογένειας ΚΕΘΕΑ Κιβωτός. Είναι τα μέλη της κοινότητας Κιβωτός Καβάλας, το προσωπικό του προγράμματος του ΚΕΘΕΑ στην Καβάλα. Και ζητούμε να μας στηρίξετε, γιατί υπάρχουν σχέδια διάλυσης του ΚΕΘΕΑ. Το ΚΕΘΕΑ είναι ένας φορέας απεξάρτησης με τέτοιο πρόγραμμα που έχει αποτελέσματα εδώ και 30 χρόνια στην κοινωνία της Ελλάδος. Και δεν μπορούμε να διανοηθούμε ότι θα καταργηθεί ή θα διαλυθεί. Λένε ότι θα δυσκολεύσουμε τον ΟΚΑΝΑ, που είναι εντελώς διαφορετική φορείς, με πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Δεν μπορεί με τίποτε να συνυπάρξουν οι δύο φορείς αυτοί. Θα θέλαμε το ΚΕΘΕΑ να μείνει όπως έχει, γιατί είναι και ένας οργανισμός που λειτουργεί άψογα. Δεν είχε ποτέ μαύρες τρύπες, δεν είχε ποτέ. Έχει ένα διοικητικό συμβούλιο που είναι άμυστο. Αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει πραγματικά πάρα πολύ σοβαρά και πολύ προτού. Ναι, προτού καν σκεφτούν οι αρμόδιοι ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Πραγματικά εμείς δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πολλά πράγματα γύρω από αυτή τη φημολογία. Να πούμε το θεραπευτικό ζήτημα. Μα είναι, όπως πολύ έτσι χαρακτηριστικά μου αναφέρει και πιο πριν από ένα πατέρα, είναι σαν να πας να μπερδέψεις το λάδι με το νερό. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να μπερδέψεις το ΟΚΑΝΑ, που έχει μια άλλη δράση, μια άλλη φιλοσοφία, σεβαστή κι αυτή, απαραίτητη ενδεχομένως. Εγώ δεν θα έλεγα ποτέ ότι θα πρέπει να σταματήσουμε τη χορήγηση υποκαταστάτων ή οτιδήποτε άλλο. Από την άλλη όμως πλευρά, το πιο υγιές κομμάτι είναι αυτό το οποίο θέλει να απεξαρτηθεί, παλεύει με τους εφιάλτες του και τελικά βοηθιέται από την κοινωνία και από τους οργανωμένους θεσμούς όπως είναι το ΚΕΘΕΑ. Η ουσία είναι ότι πραγματικά υπάρχει μια μεγάλη διαφορά στο αντικείμενο που έχει ο ΚΑΝΑ και στο αντικείμενο που έχει το ΚΕΘΕΑ. Υποθέτω ότι για αν αυτό μην προχωρήσουν σε συμφώνευση των δύο οργανισμών, αυτό δεν θα εννοούν πουδενή ότι καταργείται το αντικείμενο και ο ρόλος που έχει το σημερινό ΚΕΘΕΑ. Μπορεί να το ονομάσουν αλλιώς, δεν ξέρω όμως, υπάρχει μια αμφιβολία και μια αντισβήτηση γενική και έλλειψη εμπιστοσύνης το αν πραγματικά προχωρώντας τις συμφώνες των δύο οργανισμών δεν θα αλλοιωθεί επί το δυσμενέστερο θα έλεγα ο ρόλος και η αποτελεσματικότητα του ΚΕΘΕΑ. Πιστεύετε, κυρία Πρόεδρε, και θα με συγχωρέσετε πολύ, αλλά είμαι αναγκασμένος όμως να μιλήσω έτσι από το ΚΕΘΕΑ. Εσείς τι πιστεύετε, ότι θέλουν να φτιάξουν έναν διαφορετικό φορέα, ο οποίος θα έχει καλύτερη παροχή υπηρεσιών και θα γίνεται καλύτερη η απεξάρτηση των ασθενών, γιατί πρόκειται για ασθενείς, έτσι, των συμπολιτών μας.